Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σήμερα κατευθείαν με τα δικαστήρια. Θα συνδεθούμε με την Ευελπίδων. Μαζί μας θα είναι και ο Σπύρος Μπιμπίλας, γιατί σήμερα συζητιούνται οι αγωγές που έκανε ο Γιώργος Κιμούλης εις βάρος και του ΣΕΗ, αλλά και της Ζέτας Δούκα, της κυρίας Χρυσικού και του κύριου Ψαρά. Ο Γιώργος Κιμούλης έχει πάει στα δικαστήρια. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είμαστε έτοιμοι να δούμε τις δηλώσεις που έχει κάνει. Άγγελε, λοιπόν, και αν γίνεται να συνδεθούμε κιόλας, να έχουμε και το link για την Ελένη. Ναι, είναι εκεί η Ελένη Μουστάκη. Σήμερα είναι το αστικό κομμάτι. Δεν είναι κάποιο ποινικό δικαστήριο. Σήμερα έχει κάνει δύο αγωγές ο κύριος Κιμούλης. Μία εις βάρος των τριών ηθοποιών, των οποίων είπαμε, και μία εις βάρος του ΣΕΗ και τριών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ζητάει χρήματα με αυτές τις αγωγές. Για συκοφαντική δυσφήμιση είναι ο λόγος, σωστά. Είναι το πρόβλημα, γιατί θεωρεί ότι όσα έχει ισχυριστεί η κυρία Δούκα και την υποστήριξαν η κυρία Χρυσικού και ο κύριος Ψαράς δεν είναι αλήθεια. Έπληξαν την τιμή και την υπόλοιψή του και του δημιούργησαν και πρόβλημα στη δουλειά του. Δηλαδή, είχε διαφυγόντα κέρδη. Έχασε παραστάσεις, έχασε επαγγελματικές συμφωνίες και είχε περιουσιακή ζημιά. Του ζητάει λοιπόν ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό. Ελένη, καλημέρα. Καλημέρα από τα δικαστήρια Ευελπίδων. Βρισκόμαστε εδώ, Φέη, καθώς σήμερα δικάζονται οι δύο αγωγές του Γιώργου Κιμούλη. Η πρώτη εις βάρος των τριών ηθοποιών, της Ζέτας Δούκα, της Δώρας Χρυσικού και του Νίκου Ψαρά, και η δεύτερη κατά του ΣΕΗ και μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Πριν από λίγο κατέφτασε η Ζέτα Δούκα. Οι άλλοι δύο ηθοποιοί έχουμε την ενημέρωση ότι δεν θα είναι εδώ. Είχαμε δηλώσεις και του κυρίου Καπερνάρου και του κυρίου Κιμούλη, ο οποίος μάλιστα μίλησε και είπε ότι ήταν και είναι υπέρμαχος του MeToo και δεν έχει να κάνει εκείνος με όλο αυτό, αλλά όπως είπε η Ζέτα Δούκα, έχει να κάνει με λεκτική και σωματική βία. Ελένη, αλλά είμαστε όχι έτοιμοι να δούμε, αυτό επεσήμανε. Να δούμε τις δηλώσεις του Γιώργου Κιμούλη. Θεωρώ ότι το κίνημα MeToo είναι ένα σπουδαίο κίνημα. Μετρά 17 χρόνια περίπου από τότε που η Αμερικανίδα Μπέρκ έβαλε τα θεμέλια. Έχει οδηγήσει πάρα πολλούς κακοποιητές και βιαστές στα δικαστήρια και στις φυλακές. Παράλληλα όμως έχουν εμφανιστεί και κάποια πρόσωπα τα οποία προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτό το κίνημα. Είναι στη φύση του ανθρώπου, φαίνεται, και να ψεύδεται και να κάνει καταγγελίες ψευδής. Αυτά τα πρόσωπα, κατά τη γνώμη μου, πέρα του γεγονότος ότι συκοφαντούν και δημιουργούν την ηθική βλάβη προς αυτούς που ψευδώς καταγγέλουν, πρέπει να τιμωρούνται ακριβώς για να προστατευτεί αυτό το σημαντικό κίνημα. Μάλιστα. Υπέρ του κινήματος του MeToo, το οποίο όπως ανέφερε ο Γιώργος Κιμούλης κρατάει 17 χρόνια, εξαιτίας του MeToo λοιπόν, του κινήματος, κάποιοι άνθρωποι έχουν μπει στη φυλακή, κάποιοι άνθρωποι, κακοποιητές έχουν μπει στη φυλακή, αλλά κάποιοι άλλοι, γιατί είναι στη φύση του ανθρώπου, το έχουν εκμεταλλευτεί. Για ποιους λόγους μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί και τι έχει να κερδίσει, δεν έδωσε εξηγήσεις και διευκρινήσεις. Είναι αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο κύριος Κιμούλης και αυτό υποστηρίζει τώρα στα δικαστήρια. Ότι η καταγγελία η οποία έγινε εις βάρος από την κυρία Δούκα και την υποστήριξαν η κυρία Χρυσικού και ο κύριος Ψαράς είναι ψευδής και πάει τώρα στα δικαστήρια γιατί ο ίδιος θέλει να διεκδικήσει το δίκιο του. Εγώ θέλω να σου πω ότι... Βέβαια μίλησε για βιασμό, δεν μίλησε για βία σωματική και λεκτική. Είπε και κακοποιητές βέβαια. Γιατί ο Κιμούλης δεν ακούστηκε ποτέ κάτι, δεν κατηγορήθηκε ποτέ κάτι σε μια συνέντευξη από έναν ηθοποιό ή από ένα συνεργάτη για κάποια παρενόχληση που είχε, σεξουαλική παρενόχληση. Αυτά που υπόθηκαν και από τους τρεις ηθοποιούς για τη συγκεκριμένη παράσταση είχαν να κάνουν για συμπεριφορά άσχημη συνεργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον και για βία ουσιαστικά που όπως είχαν ισχυριστεί είχε σπρώξει το περιστατικό με το νερό και διάφορα άλλα. Η Ελένη είναι μαζί μας, δεν ξέρω αν έχει φτάσει και ο Σπύρος Μπιμπίλας, γιατί θα ήθελα την άποψή του. Ο δικηγόρος του Γιώργου Κιμούλη, ο κύριος Καπερνάρος, Ελένη, έδειξε κάποια φωτογραφία. Ελένη, ναι, Φέη, έδειξε μία φωτογραφία όπου όλος ο θείασος απαθανατίστηκε αγαπημένος 2 εβδομάδες πριν την καταγγελία. Αυτό είναι στοιχείο κατά εκείνον ότι όλα ήταν καλά όπως ισχυρίστηκε.
Δύο εβδομάδες πριν την καταγγελία. Την καταγγελία. Μα η παράσταση αυτή δεν ήταν τωρινή, ήταν παλιότερη παράσταση. Πάντως νομίζω αυτή η φωτογραφία δεν είναι η πρώτη φορά που την αναδεικνύει η πλευρά Κιμούλη. Την έχει ξαναδείξει και το κάνουν για να δείξουν ότι εφόσον είμαστε όλοι εκεί χαρούμενοι, αγαπημένοι και χαμογελαστοί, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και προφανώς για να τη δείχνει τώρα ο κύριος Καπερνάρος, θα τη χρησιμοποιήσουν σαν έγγραφο στο δικαστήριο. Αλλά θέλω να καταλάβω το πότε, όχι ότι σημαίνει κάτι. Μπορούμε να έχουμε και τις δηλώσεις του κύριου Καπερνάρου. Να καταλάβουμε τι εννοεί ακριβώς με την φωτογραφία που έδειξε. Έλενα, τι θέλεις να πεις. Όχι, δεν φαντάζομαι ότι είναι πρόσφατη φωτογραφία. Έχει να κάνει με την παράσταση την τότε που μετά συνέχισαν οι καταγγελίες. Θεατρική φωτογραφία. Θεατρική φωτογραφία, είναι από την παράστασή τους. Δεν έχει να κάνει με την καταγγελία. Αυτό νομίζω που θέλει να μας πει η Ελένη Μουστάκη, ο κύριος Καπερνάρος, ότι είναι δύο εβδομάδες κοντά στο περιστατικό. Γιατί το περιστατικό καταγγέλθηκε πρόσφατα. Είναι κοντά η φωτογραφία όταν έγινε το περιστατικό. Όχι όταν έγινε η καταγγελία πριν λίγα χρόνια που έκανε η Ζέτα. Άρα ουσιαστικά ο κύριος Καπερνάρος, Άγγελε, ότι έχει γυτνίαση με το κακοποιητικό επαγγελματικό περιστατικό. Αν υπήρχε ένα θέμα συμπεριφοράς, δεν θα δέχονταν οι ηθοποιοί να φωτογραφηθούν χαμογελαστοί με το σκηνοθέτη. Για να είμαστε λίγο πιο σαφείς. Είναι η κλασική φωτογραφία με την κουπή της πίτας που βγάζουν τα θέατρα το Γενάρη. Άρα δηλαδή θα περίμενε να μην πηγαίνανε στην κοπή της πίτας. Ή να μην είναι χαμογελαστή. Ή να μην ήταν στο πλάνο, ναι. Στη φωτογραφία να είναι στεναχωρημένη ή να παίρνανε την πίτα, ξέρω εγώ, και να την κάθει. Να υπήρχε μία αντίδραση. Δεν υπάρχει αυτή η απόσταση, δηλαδή, με λίγα λόγια, προφανώς. Δεν υπήρξε αυτή η απόσταση που έπρεπε. Εγώ έχω μία ερώτηση. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η φωτογραφία σημαίνει ότι και οι τρεις ηθοποιοί δεν λένε την αλήθεια. Αυτό ισχυρίζεται η πλευρά του κυρίου Κιμούλη και ο κύριος Καπερνάρος. Και θέλω να σου πω ότι αυτή η φωτογραφία, όπως τη βλέπουμε, θα αξιολογηθεί από τα δικαστήρια. Και πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Χρησιμοποιούνται τέτοια είδους φωτογραφικά υλικά και πράγματα τα οποία μπορούμε να βρούμε και από τα social media. Πλέον έχει γίνει κατά κόρον αυτό στα δικαστήρια. Πολλά τέτοια πράγματα και θα το αξιολογήσουν. Εντάξει, δεν μπορείς να μην πας στην κοπή της πίτας. Δηλαδή, πρωταγωνιστής σε μία παράσταση πρέπει να πας. Δηλαδή, στο λένε η παραγωγή. Γιατί είναι για το promotion της παράστασης αυτό το πράγμα. Είναι δουλειά. Είναι δουλειά. Δεν είναι ότι βγήκαν έξω το βράδυ να διασκεδάσουν. Αυτό. Σήμερα θα ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή. Να σου πω γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί ο κύριος Κιμούλης, ούτε οι δικηγόροι δεν έπρεπε να είναι κανονικά σήμερα εκεί. Διότι αυτό είναι ένα δικαστήριο το οποίο είναι απολύτως τυπικό. Και τελειώνει τυπικό. Σήμερα. Δεν είναι αυτό που συζητιέται απόφαση και ξανασυζητιέται. Σήμερα τελειώνει. Σήμερα τελειώνει. Απόφαση θα έχουμε πολύ πολύ αργότερα. Μπορεί και ένα χρόνο, ενάμιση. Μπορεί σε 8 μήνες, δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι τέτοια τα διαστήματα. Και απλά σήμερα δεν έγινε τίποτα, δεν είχε διαδικασία. Δεν κατέθεσε ο κύριος Κιμούλης στο ακροατήριο, δεν πήγανε μάρτυρες. Άρα δεν ήταν υποχρεωτικό να πάει, δηλαδή. Κάποιοι δικηγόροι δεν θα πάνε καν, διότι έχουν καταθέσει το φάκελό τους από νωρίτερα. Άρα και αυτό έχει τον συμβολισμό. Έχει τον συμβολισμό του. Έχει την αξία του ότι βρέθηκε και ο Γιώργος Κιμούλης και ήθελε να μιλήσει. Ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει επαγγελματικά από τη Θεσσαλονίκη με την παράσταση. Και η κυρία Δούκα βεβαίως που ήταν εκεί. Θέλω να δούμε λίγο και το story της, για να είμαστε και σωστοί. Να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Θα δούμε και θα ακούσουμε και τον δικηγόρο των τριών ηθοποιών. Να δούμε λίγο το story. Παρακαλώ, Άγγελε. Λοιπόν, λέει η κυρία Δούκα, είναι σε ανάρτησή της την οποία έκανε και μας ενημέρωνε για το σημερινό στις δικαστήριο. Στις κάμερες δεν μίλησε σήμερα. Ελένη, δεν μίλησε στις κάμερες η Ζέτα Δούκα καθόλου. Την περιμένουμε στις 10 η ώρα, θα βγει με το δικηγόρο της να μας μιλήσει. Και επίσης, Φέη, αν θέλεις μία διόρθωση, έχω τώρα τη φωτογραφία στα χέρια μου. Είναι η φωτογραφία από την κοπή της πίτας. Ναι. Τρεις εβδομάδες μετά το περιστατικό που καταγγέλθηκε. Αυτό ακριβώς. Με συγχωρείτε. Ωραία. Να δούμε λίγο, παρακαλώ, το story. Την ανάρτηση της κυρίας Δούκα, την οποία έκανε χθες, η οποία λέει ότι αύριο Πέμπτη, δηλαδή σήμερα, εκδικάζεται η αγωγή του κυρίου Κιμούλη στις 9 το πρωί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εις βάρος εμένα και των άλλων δύο συναδέλφων μου, που είχαν το σθένος να με στηρίξουν από την πρώτη στιγμή. Με την αγωγή ο κύριος Κιμούλης ζητά να του καταβάλουμε συνολικά 731.000 ευρώ ισχυριζόμενος ότι το συκοφαντήσαμε. Είμαι σίγουρη πως η αλήθεια θα λάψει ενώπιον της ελληνικής Εγώ δικαιοσύνης. Εγώ οφείλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο πριν περάσουμε στον κύριο Γεραρή, στον Γιώργο Γεραρή, τον δικηγόρο των ηθοποιών. Δεν σημαίνει ότι αν μια γυναίκα, ένας άντρας βρίσκεται σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, δηλαδή
Είναι μια γυναίκα παντρεμένη με κάποιον. Ωραία, και την κακοποιεί. Και τους καλούνε σε κάτι εγγένεια. Θα πάει και θα φωτογραφηθεί χαμογελαστή. Δεν σημαίνει όμως ότι πριν δεν έχει συμβεί. Το λέω γενικότερα για κακοποιητικές συμπεριφορές. Όταν ένας άνθρωπος δέχεται μια κακοποιητική συμπεριφορά, δεν σημαίνει ότι μετά δεν κάθεται δίπλα από αυτόν τον άνθρωπο για τις όποιες σχέσεις έχουν και είναι χαμογελαστός. Συμβαίνει αυτό. Και το πάω σε κάτι άλλο, στην ενδοοικογενειακή βία, που βλέπουμε ότι συμβαίνει αρκετά συχνά. Έτσι δεν είναι. Δεν αναιρεί ούτε επιβεβαιώνει αυτό. Ναι, είναι ένα γενικότερο σχόλιο πάνω στις φωτογραφίες, στα χαμόγελα και όταν κάθεσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που εσύ θεωρείς ότι δεν σου έχει φερθεί σωστά. Είναι μαζί μας ο Σπύρος? Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Σε τρία λεπτά. Ωραία. Να δούμε τις δηλώσεις του κυρίου Γεράρη, παρακαλώ. Ζητά 730.000 περίπου από την κυρία Δούκα, τον κύριο Ψαρά και την κυρία Χρυσικού. Το ποσό αφορά αφενός περιουσιακή ζημία, διαφυγόντα κέρδη, όπως τα παρουσιάζει ο κύριος Κιμούλης, και αφετέρου ηθική βλάβη. Από εκεί και πέρα, εμείς τα έχουμε αντικρούσει όλα αυτά αναλυτικά. Ο συνήγορος, ο κύριος Καπερνάρος, μίλησε για ένα παρεάκι. Πληροφορήθηκα για αυτούς τους χαρακτηρισμούς που είπε ο συνήγορος κ. Κιμούλη. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί μεταδίδονται δημόσια από την πλευρά του κ. Κιμούλη. Θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια να υποβαθμίσει το περιεχόμενο του λόγου της κυρίας Δούκα και των μαρτύρων της και να πλήξει την εξοπιστία της. Μόνο που δεν είναι καθόλου πιστική αυτή η προσπάθεια. Αυτό που έχει σημασία να πω είναι ότι ο δικηγόρος ενός οποιοδήποτε διαδίκου είναι η φωνή του πελάτη του, είναι η φωνή του εντολέως του. Ο κύριος Κιμούλης είναι από κάθε άποψη νομικά υπόλογος για όλα όσα λέει δημόσια ο συνήγορός του. Τι εννοεί με αυτό? Ναι, ο ΕΚΑ έχει κάνει κάποιες δηλώσεις από χθες ο κύριος Καπερνάρος, όπου λέει ότι οι κυρίες αυτές, οι δύο κυρίες και ο κύριος Ψαράς, έχουν στήσει μια παράσταση, μια ταινία με ψέματα εις βάρος του κυρίου Κιμούλη για να επωφεληθούν και να πάρουν δουλειές. Και αυτό το οποίο εξηγεί ο δικηγόρος της κυρίας Δούκα είναι ότι αυτό είναι συκοφαντικό προς αυτές τις γυναίκες και τον κύριο Ψαρά και ότι σκοπεύουν να κινηθούν νομικά. Και αυτοί. Και αυτοί για αυτές τις πρόσφατες δηλώσεις, τις οποίες τις τοποθετούν φυσικά διαμέσου του δικηγόρου στο στόμα του κυρίου Κιμούλη. Ναι, όμως για να τα λέει ο κύριος Καπερνάρος θα έχει την έγκριση φαντάζομαι του κύριου Κιμούλη. Αυτό εννοεί. Ναι. Αν και ο τρόπος εκφοράς λόγου και επιχειρημάτων είναι τελείως διαφορετικός. Δηλαδή καταλαβαίνουμε από τις δηλώσεις του Κιμούλη πάντα το τοποθετείτε ότι είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από ό,τι αυτή του κυρίου Καπερνάρου και εντάξει, ο τρόπος που λειτουργεί. Ο δικηγόρος απλά έχει το καταδίωκτο, να το πω απλά, γιατί μεταφέρει τις θέσεις των πελατών του, των εντολέων του. Μάλιστα. Έχει κάνει. Παιδιά, τι γίνεται, πραγματικά θέλω το Σπύρο, γιατί ο δικηγόρος του ΣΕΗ δεν ήταν καν εκεί. Όχι, γιατί δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται όμως. Μην κουράζουμε τον κόσμο με νομικά πράγματα. Αυτή είναι μια διαδικασία στην οποία πας στο φάκελό σου. Αυτό είναι. Αν δεν υπήρχαν κάμερες θα πήγαιναν. Δηλαδή αυτοί δεν θα ζητήσει εκεί να μιλήσουν. Δεν θα ζητήσουν. Δεν μιλάς. Πας ένα από τον Κιμούλη να πει πέντε πράγματα ή από τη Ζέτα Δούκα που είναι τώρα εκεί. Πες ότι είσαι εσύ πρόεδρος του δικαστηρίου. Έτσι με το ωραίο σου σακάκι σήμερα θα ήσουν υπέροχη στο δικαστήριο και λες Κιμούλης κατά Δούκα συζητείτε, γεια σας. Κιμούλης κατά ΣΕΗ Τσαρούχα συζητείτε, γεια σας. Αυτό είναι? Ναι, αυτό είναι. Αυτό γίνεται σήμερα στο ακροατήριο. Είναι μια δικονομική διαδικασία και ήδη ένα χρόνο πριν τιμήσουνε και όλο αυτό που γίνεται. Βρέθηκαν εκεί. Φαντάζομαι δεν είναι μόνο για συμβολικά. Τις... Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν πηγαίνει σημαίνει ότι το αποξιώνω και λίγο. Όχι, μπορεί καθόλου, και να μην. Όχι, είναι τυπική διαδικασία είναι αυτό που λέει και ο Άγγελος. Δεν πρέπει να πας, ο δικηγόρος έχει πάει το φάκελο του ένα χρόνο πριν. Μπορεί κάποιος να έλεγε κρύβεται και δεν πάει. Φοβάται τους δημοσιογράφους. Αυτό δεν πάει. Αφορά τα δικαστήρια. Ναι, ακριβώς. Ναι. Μπορεί να αφορά την δημόσια εικόνα και το δημόσιο διάλογο. Και επειδή είναι πρόσωπα του δημοσίου διαλόγου, έχει μία σημασία. Δεν αφορά σε τίποτα τα δικαστήρια. Εντάξει, δεν πάμε. Συγγνώμη να πω κάτι τώρα. Έχει μία επικοινωνιακή αξία. Αυτό, τώρα, αυτό που έκανε ο κύριος Κιμούλης, ότι η κυρία Δούκα θα μιλήσει σε λίγο, ολοκληρώνει. Κλείνει τον κύκλο της σημερινής ημέρας. Δηλαδή. Είναι οι φακέλοι και οι άνθρωποι οι οποίοι πια λένε τη γνώμη τους ξεκάθαρα στο κοινό. Να ακούσουμε και τον κύριο Καπερνάρο. Θα σας δώσω λοιπόν τη φωτογραφία που αποδεικνύει ότι αυτά όλα τα γεγονότα που υπόθηκαν άκερα, ανεπίκερα και μόνο για να εξυπηρετηθούν κάποιες σκοπιμότητες, χρησιμοποιώντας το MeToo, έτσι, έβλαψαν τον κύριο Κιμούλη πάρα πολύ. Και γι' αυτό προσέφυγε σήμερα στα δικαστήρια και συζητήσαμε την αγωγή μας, τις αγωγές μας για να είμαι ακριβής. Διότι δεν δικαιολογείται μετά από 13 χρόνια
να πας σε μια εκπομπή και να λες αυτά που λες, όταν γνωρίζεις ότι αυτά δεν μπορούν να αποδειχθούν. Αναφέρεστε στην κυρία Δούκα. Αφού έχει μάρτυρες, έχει δύο μάρτυρες. Οι υπόλοιποι δύο γιατί να καταθέσουν, κύριε Καπερνάρο, τι σκοπό είχαν? Οι δύο μάρτυρες είναι μια ταινία μικρού μήκους, είναι ένα σκετσάκι που συναποφάσισαν τρία άτομα να παίξουν αυτό το παιχνίδι, γιατί είχαν στο νου τους να κάνουν την καριέρα τους και να έχουν εξασφαλίσει τις δουλειές τους, όπως και έγινε. Και όταν αυτοί εξασφάλισαν δουλίτσες, ο κύριος Κιμούλης έχασε τις δικές του, οι οποίες ήταν με συμβάσεις. Πραγματικά καταλαβαίνω ότι ο Γιώργος Κιμούλης μαζί με τον δικηγόρο του ισχυρίζονται ότι αυτό ποτέ δεν συνέβη. Αυτά τα περιστατικά είναι η δική τους θέση, είναι η δική τους αλήθεια. Δηλαδή πώς κάποιος μπορεί να έχει δουλειά εξαιτίας αυτού, δηλαδή να κλείσει μια θεατρική παράσταση, μια συνεργασία εξαιτίας αυτού, δεν βγάζει νόημα σαν επιχείρημα. Πάντως αυτό ήταν ένα επιχείρημα το οποίο ακούστηκε και σε ένα άλλο δικαστήριο για το MeToo, συγκεκριμένα στον Πέτρο Φιλιππίδη. Ήταν ένα επιχείρημα το οποίο ακούστηκε πολύ, γιατί τον ρώτησε τότε και το δικαστήριο για ποιο λόγο να έρθουν και να πούνε ψέματα αυτές οι κυρίες για εσάς και να κάνουν αυτές τις καταγγελίες. Πολλά ονόματα όμως δεν βγήκαν καν στην δημοσιότητα. Πώς θα κέρδιζαν δουλειές? Ναι, κυρίως αναφερόμενο στις πιο γνωστές κυρίες, οι οποίες ανέφεραν μάρτυρες κάποια πράγματα για αυτόν που ήταν μάρτυρες στην υπόθεση. Ακριβώς. Και ο ίδιος υποστήριξε ότι επιθυμούσαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν μια ανακατάταξη στον καλλιτεχνικό χώρο. Καλά, των για τη Ζέτα Δούκα είχαν πει ότι θα βάζε και υποψήφια. Δηλαδή υπονοούσαν όλοι ότι θα εκμεταλλευτεί και καλά αυτή τη δημοσιότητα για να μπει στις εκλογές. Ναι. Κάτι το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Ναι, δεν τη βλέπουμε υποψήφια. Όχι, και το είχε διαψεύσει από την πρώτη στιγμή. Το είχε, πει όχι, δεν με ενδιαφέρει. Θα μπορούσε να το είχε διαψεύσει και αν τη βλέπαμε υποψήφια. Δεν τη βλέπουμε και υποψήφια τώρα. Είναι ένα γεγονός. Είναι ένα δεδομένο. Είναι όμως νομικά του να μειώνει τα κίνητρα ή να αλλάζει τα κίνητρα της άλλης όχθης στα νομικά πλαίσια. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος κάνει πρέπει μια ψευδή καταγγελία. Να πεις για ποιο λόγο τα κάνουν οι υπόλοιποι. Δεν είναι και η πρώτη φορά που γίνεται μια ψευδής καταγγελία και δεν ξέρουμε, φυσικά δεν ξέρουμε αν αυτή η περίπτωση, το κρίνουν τα δικαστήρια αν είναι ψευδής ή αληθινή. Ακριβώς. Πάντως επειδή συμβαίνει πάρα πολύ, οι άνθρωποι όπως λες έχουν την αλήθεια τους, έχουν τη γραμμή τους και αυτοί θα την αξιολογήσουν οι δικαστές. Ακριβώς. Και μου έρχονται τώρα και άλλες συνεντεύξεις ανθρώπων που είχαν μιλήσει για τον Γιώργο Κιμούλη, που δεν εμπλέκονται βεβαίως σε αυτή την υπόθεση με την συκοφαντική δυσφήμιση.